θέματα να δούμε και πολλούς καλεσμένους σήμερα. Στέργιο μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ότι δεν περίμενα να είσαι τόσο γλυκός και τρυφερός σήμερα στο καμαρίνι. Τις αγκαλιές που. Ενός και το πόσο ο καθένας θέλει να λειτουργεί είναι δικό του θέμα και να αντιδρά. Θέλω να καλωσορίσουμε την κυρία Πράση, είναι μαζί μας. Κατερίνα Πράση από το. Ανακριτικό αρχών της τροχέας στο Instagram, 5 με 7. Εσύ το γελάς, αλλά είναι η πιο επιτυχημένη. Όσες να πούμε και κάτι, ότι αν κάτι το κρατάς όπως είναι κρυφό, είναι και ένα κουφό. Αν μιλάμε για ένα πρόσωπο όπως είναι ο κύριος Χαριστέας. Η γειτονιά ξέρει παραπάνω από όσο ξέρει το ίδιο το σπίτι. Εγώ θα στείλω πολλά φιλιά και στην. Πάρα πολύ φαίη. Πώς είσαι? Χαίρομαι που σε βλέπω. Παρακαλώ, κάθισε. Χαίρομαι πολύ που είσαι μαζί μας. Μπαίνω με Ματίλντα, ακούω, ε. Ναι. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ θα. Η Αγκάθα Τράτσμουλ. Πώς θα γίνει αυτό? Θα γίνει. Είμαστε σε. Συγγνώμη. Ναι. Έχεις σκοπό να έρθεις ή όχι? Μα είναι δυνατόν τώρα να το κάνεις αυτό? Πες μέσα. Ο Θανάσης είναι φίλος, αλλά δεν έρχεσαι. Θέλεις ιδιαίτερη πρόσκληση. Μπορεί να θέλετε να είστε αγόρι μου. Κάνεις, Δημήτρη. Είναι η πρώτη φορά που θα κάνεις μια. Θα κάνεις ένα. Είναι όρος. Ποιος είναι? Ποιος ρόλος? Ποιο ρόλο? Είναι η Αγκάθα Τράτσμουλ. Η κακιά διευθύντρια. Μάλιστα. Του σχολείου που πηγαίνει η Ματίλντα. Και πώς εσείς αυτό τώρα το παραβλέψατε? Όχι, όχι, πρέπει να είναι. Γιατί είναι αυστηρή, πρέπει να έχει σκληρά χαρακτηριστικά, είναι η διευθύντρια του σχολείου. Πρέπει να έχει και κάτι διτό. Και δεν ξέρω πώς το αποφασίσαν, αλλά μάλλον φαντάζομαι γι' αυτό, γιατί είναι. Μας έλεγε ότι είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος με αυτή τη συνεργασία στο θέατρο Παλάς. Εσύ όμως τώρα είσαι μέσα. Ηρεμήσατε λίγο μετά το γάμο. Ήσασταν μέσα στην ένταση, προετοιμασία. Εντάξει, κοίταξε. Σε μένα, ενώ νόμιζα ότι μπορεί να μην, τελικά κάτι μου έκανε. Έτσι το ένιωσα και νομίζω έτσι το βίωσε και η αγοραστή. Αυτό. Ήταν όμορφο που ήρθαν άνθρωποι που, ναι, που αγαπάς, φίλοι. Σαν να γιορτάζεις. Να βγαίνεις σωστά. Πώς το λένε, έχω και άγχος που τα λένε. Συχνά. Συχνά. Ήταν κάτι πολύ όμορφο, δηλαδή μου άρεσε. Από ό,τι μιλάς. Είμαι και μου αρέσει και έτσι έχω μεγαλώσει. Και θέλω να το προσφέρω γιατί και έτσι είμαι βασικά, δεν το κάνω. Το χαρακτηριστικό που η αγοραστή βγάζει σε σένα και σε κάνει να νιώθεις καλά με τον εαυτό σου. Λες, με κάνεις αυτό και χαίρομαι. Πολλά. Για κάποιους ισχύει αυτό, παιδιά. Ένας καυγάς είναι ένταση. Μπορεί για σας στιγμές να ισχύει και σε εμάς. Για μένα, ας πούμε, δεν ισχύει. Που δεν είναι. Καλά, δεν σας πρόσβαλα. Δεν είπα κάτι. Απλώς επειδή εσύ πάντα είσαι πολύ ήρεμος. Θανάση, μας έλειωσες, δεν αντέχουμε. Μας έχεις λιώσει. Έτσι νιώθω, έτσι το λέω. Έχω βάλει λίγο και τη δουλειά εκεί που πρέπει. Την είχα πάρα πολύ ψηλά τη δουλειά. Όχι ότι δεν την έχω. Αγαπώ πάρα πολύ αυτό που κάνω. Αλλά αγαπώ πια και άλλα. Όχι την πρεμιέρα. Όχι την πρεμιέρα. Όχι την πρεμιέρα, αλλά. Να λιώσει και από εμάς λίγο. Πάρα πολύ. Εγώ. Τι έγινε, εγώ. Τι κάνει. Εδώ θα μείνει εκεί. Σταδία, δεν έχασα ούτε ένα. Θανάση μου, να δούμε μετά αν στη ζωή Κωνσταντοπούλου μπει μέσα ο Ανδρέας. Θα μπει. Στο σαλόνι. Μακρινά του Ανδρέα με τη δικηγόρο, αλλά δεν πειράζει. Βίκη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι φλερτ. Φλερτάρε στον αέρα. Πάνω, για να δούμε πού θα πάει ο κρυός σήμερα όμως. Ασφαλώς λέμε με προσοχή και με τριοπάθεια τώρα. Πώς είναι οι ευνοϊκές συνθήκες. Τώρα σας πηγαίνει και το τώρα έχει να κάνει με αυτήν την εβδομάδα. Βεβαίως είναι πάντα εκεί. Δύο κυρίως θέματα. Που πέφτει για τις σχέσεις. Περισσότερο όμως μπορείτε να επενδύσετε στην αυριανή, από το μεσημεράκι, απογευματάκι και μετά, και σε ό,τι έχετε να προτείνετε. Και να περάσουμε στους διδύμους. Υπάρχει μία σημαντική εύνοια και η σημαντική αυτή. Περάσουμε στον καρκίνο. Υπάρχουν όμως και κάποια έτσι ενθαρρυντικά πράγματα, μπορούμε να πούμε, μέσα στο ζόρι αυτό που έχει όλοι στον ίδιο βαθμό. Σαφώς είναι οι εναλλαγές, είναι η δυσκολία. Δράση στους περισσότερους τομείς, παρακαλώ, σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημεράκι. Όχι από αύριο το απόγευμα, δεν χάνεται κάτι, αλλά μέχρι αύριο το μεσημέρι υπάρχει μια συνάντηση. Είναι να πάρεις μια απόφαση που έχει σχέση με τα οικονομικά, με τα επαγγελματικά. Και λες, σήμερα θα πάω και θα κάνω αυτό και σε μια μέρα που μπορεί να αποδειχτεί πολύτιμη σε πολλά, για πολλά. Πολύτιμη γιατί αυτό τον καιρό όλο, έχετε το πάνω κάτω, δεν ξέρετε ακριβώς πού θα κάτσει μπίλια. Το δω με πρόγραμμα και περισσότερη ευελιξία. Η ευελιξία είναι κάτι που σας λείπει, γιατί τα στείλω. Σημαντική και η σημερινή μέρα για μία σειρά πραγμάτων. Όταν η Σελήνη είναι στο δικό μας ζώδιο, όπως συμβαίνει τώρα σε αυτή τη χρονική στιγμή από χθες, σήμερα και μέχρι αύριο το μεσημεράκι, μου δημιουργεί προβλήματα, με γυρνάει στο παρελθόν με έναν τρόπο κακό, γιατί το μόνο που δεν μπορούμε να αλλάξουμε είναι οι ορισμοί.
δεν καταργούνται και σήμερα, αλλά έχουμε ένα τράτο έτσι πιο ήσυχο, πιο ευνοϊκό. Πιο ήσυχο, πήγε από το Ζυγό και θα περάσει στο Σκορπιό, πολύ καλή θέση. Σήμερα ο Συχτής είναι κάποιοι με το μέρος σας, αλλά μέχρι αύριο το απόγευμα λες, τώρα αυτός είναι δικός μου, είναι με το μέρος μου, είναι με το αντίπαλο, τι θα κάνω ακριβώς. Έχει μια... Εδώ μια διαφωνία βλέπω. Όλα καλά, ήταν υπέροχο το φαγητό. Τι μας έχει σήμερα. Το φαγητό, όντως, μας άνοιξε η όρεξη. Εγώ λέω να κάνουμε μαζί εμείς τη διαφορά σε ό,τι αφορά την φρέσκια όψη, την αντιγύρανση, την ανανέωση. Μαζί θα κάνουμε τη διαφορά στα Μεντίζενές. Διότι θα σου μιλήσω για το Nano Boost σήμερα. Το Ζωή Κωνσταντοπούλου μετά τις διαφημίσεις εδώ. Τέλεια. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν θα μπορούσα το πω. Στο εκατομμύριο και είπε ότι πρέπει τώρα να αρχίσουν να κλείνουν τα μικρόφωνα. Αυτό το οποίο αναπαράγεται στην κοινωνία είναι ο σεξισμός, είναι η μυσαλλοδοξία, ο ρατσισμός, 158 που γίνανε 156. Και στενοχωρήθηκε ο κ. Μητσοτάκης, αλλά όταν δίνεις το παράδειγμα της απουσίας, έχεις και το αποτέλεσμα. Όχι, δεν ισχύει. Εμείς αυτό το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι συγκεντρώνουμε κόσμο μαζί μας και έρχεται κόσμος πάρα πολύ και έρχεται και κόσμος κόμματα της αντιπολίτευσης όταν έπρεπε να σχηματιστεί ένα δημοκρατικό μπλοκ απέναντι σε αντιδημοκρατικές πρακτικές. Και αυτό νομίζω ότι ο κόσμος πια έχει αρχίσει και το βλέπει, μόλον η αντιπολίτευση είναι η αντιπολίτευση που τη φοβάται η κυβέρνηση. Δεν είναι η αντιπολίτευση που δεν την υπολογίζουν. Όταν θέλουν να σου κλείνουν τα μικρόφωνα είναι ακριβώς γιατί σε υπολογίζουν και σε φοβούνται και δεν θέλουν να ακουστούν αυτά που λες. Να μείνουμε λίγο στην αντιπολίτευση. Και στα δύο αυτά κόμματα, και στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, βλέπεις ότι υπάρχει μία διεκδίκηση να δικαιωθεί μία κυβερνητική προϊστορία που εγώ τη θεωρώ διφλεγή αποτελέσματα αυτού που έγινε τότε και υπάρχει και ένας κόσμος που συνειδητοποιεί πια ότι δεν έχει να ελπίζει ούτε να περιμένει τίποτε, κατάλαβε ποιο κόμμα, σε ποιο κόμμα εξελέγει. Αλλά αυτά τα οποία... Πώς τα σημερινά σχετικά με το πόθεν έσχεστού και ότι βγήκανε κάποια στοιχεία και νομίζω τώρα καταθέτει μήνυση... Δεν τα έχω παρακολουθήσει. 7-18 που ήμασταν έξω κοινοβουλευτικό κόμμα και δεν παίρναμε και καμία κρατική χρηματοδότηση. Εφαρμόζοντας ακριβώς το υπόδειγμα και να αγωνιούν να εξασφαλίσουν στα παιδιά τους αυτά τα οποία αξίζει η επόμενη γενιά, γιατί η αποστολή κάθε γενιάς είναι να εξασφαλίσει στην επόμενη μια καλύτερη ζωή, έτσι δεν είναι, και να καλυτερέψουν. Αλλά είχα αποφασίσει ότι είναι πολύ ψυχοφθόρα διαδικασία η πολιτική και εγώ δεν θα ασχοληθώ. Μολονότι ότι πάντοτε σε κάποια οφθαλμοφανή ζητήματα που θα υπονόμευαν ολονών μας τη ζωή. Αυτό ήταν το κίνητρό μου. Τότε λοιπόν είπες ότι πρέπει να βγω προς τα έξω. Είπα ότι οφείλω να προσφέρω αυτά που είναι τα δικά μου εργαλεία, οι σπουδές μου, οι γνώσεις, ξέρουν όλα, ότι όλα τα κάνουν καλά. Δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και ζητάνε τα ρέστα. Ερμηνεύω μέσα από τις απαντήσεις ότι πάντα και για μένα αυτό δείχνει... Ακροβατής. Γιατί η προσωπική ζωή του καθενός είναι ιερή. Βέβαια, στη δική μου, ας το πούμε έτσι, πορεία, κάπως... Ότι το πιο σημαντικό στη ζωή είναι να είσαι αληθινός. Για μένα αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό. Το ψέμα και εμένα η δική μου... Του κόμματος. Ναι, εξάλλου μπορεί να τους αφήσω και λειτουργεί να φύγω. Αυτό. Ανισορροπία, δηλαδή χαλάει λίγο η ισορροπία. Καμιά φορά τους κάνω πλάκα, θα σηκωθώ από βουλευτής και θα βάλω υποψήφια ευρωβουλευτής. Ασπρίσανε. Δεν ήταν όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, ήταν 2-3 βουλευτές, με είχε πολύ πλάκα. Δεν το τώρα που είστε γεγονή αντιπολίτευση. Ναι. Κάποιοι κυβερνητικοί είναι αυτό συζητιέται και αυτό λέγεται ότι η πλέψη της ελευθερίας είναι η μόνη αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Κοίτα, αυτή η φήμη πότε κυκλοφόρησε, όταν έγινε η πρόταση Μομφής, όταν υπήρχε η πολύ μεγάλη σύγκρουση, γιατί η πλέψη ελευθερίας και εγώ προσωπικά βγήκαμε μπροστά, επιβεβαιώνεται ακόμη περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση αυτά έχουν λυθεί και σίγουρα ο τρόπος για να χτυπήσεις έναν άνθρωπο ή δύο ανθρώπους δεν μπορεί να είναι το να γίνεται αυτή η μικρολογία της προσωπικής ζωής.
Να πάμε λίγο στο τι. Να δεις. Έχουμε, η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι, γιατί έχουμε από την συζήτησή μας. Λοιπόν, το δώρο που θα σου κάνω είναι ότι θα σας δείξω από την καμπάνια μας το TikTok που θα βγάλω αύριο. Και το γυρίσαμε χτες. Είστε έτοιμοι? Ναι, ναι. Λοιπόν. Πώς θα το δούμε όμως? Για να δούμε. Σήμερα είναι η μέρα έναρξης της Για κάτσε. Θα έρθει κάποιος εδώ? Έχεις πάει στη... Είναι στην 4 εκεί. Συγχώ πολύ για τον Πρωθυπουργό. Κάτι για τον Πρωθυπουργό λέει. Διότι... Θα κάνει όλα μόνη της, δεν υπάρχει. Έχει μπει στην αποθήκη. Περίμενε. Θα το κάνουμε σωστά. Είστε έτοιμοι? Είμαστε. Εκεί. Πάμε.